να τρέξουν άμεσα όσες διαδικασίες χρειάζονται προκειμένου να δηλώσουν τα 700 περίπου χιλιάδες ακίνητά τους στο γραφείο κτηματογράφησης, συνιστούν οι γνωρίζοντες τους ιδιοκτήτες, σημειώνοντας με νόημα ότι η προθεσμία μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου που δόθηκε για τους ιδιοκτήτες του Δήμου Ηρακλείου πλην κέντρου και των Δήμων Μαλεβιζίου και Χερσονήσου είναι τόσο περιορισμένη που αν μη τι άλλο θα πρέπει να κινηθούν αστραπιαία για να προλάβουν και να μην έχουν περιπέτειες με τις ιδιοκτησίες τους. Το πιο σημαντικό να το δηλώσουν, να μην αδιαφορήσουν. Γιατί αν δεν το δηλώσουν, τότε σε αυτή την περίπτωση, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και αφού περάσουν διάφορα στάδια της διαδικασίας, θα περιέλθει το ακίνητό τους στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Να προχωρήσουν τις διαδικασίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα, άσχετα αν οι τρεις μήνες μπορεί να φέρεται μικρό διάστημα, αλλά να το κάνουν σωστά για να μην βρεθούν σε περιπέτειες περιουσίες τους, τις οποίες δεν θα μπορέσουν να τις διορθώσουν αργότερα ή αν θα μπορούν να διορθωθούν, θα διορθωθούν με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Ότι το τοπογραφικό και οι ακριβείς συντεταγμένες είναι το βασικό κλειδί για την ορθή διεκπαιρέωση της διαδικασίας, δήλωσαν όσοι γνωρίζουν καλά πώς κινείται η κτηματογράφηση, εξηγώντας με νόημα ωστόσο ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό τους οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να κάνουν τη διαδικασία. Και όχι μόνο για τα τοπογραφικά, αλλά και το τέλος κτηματογράφησης ανά εμπράγματο δικαίωμα. Αυτοί που δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και τα έχουν τα κινητά με χρησικτησία, θα πρέπει να έχουν πέρα του δικαιολογητικού του Ε9 να έχουν και ένα δεύτερο έγγραφο, το οποίο θα είναι μια ένορκη βεβαίωση ή μια δικαστική απόφαση. Είναι προφανές ότι αυτές είναι οι δύσκολες περιπτώσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι πολίτες για να μπορέσουν να κατοχυρώσουν τις ιδιοκτησίες τους. Έτσι. Το Α και το Ω που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ιδιοκτήτης που θέλει να δηλώσει σωστά το ακίνητό του και να μην έχει προβλήματα στο μέλλον, είναι ότι πρέπει να το δηλώσει με σωστές συντεταγμένες. Όταν λέω σωστές συντεταγμένες, εννοώ ότι πρέπει να απευθυνθεί είτε σε τοπογράφο είτε σε πολιτικό μηχανικό, να πάρει συντεταγμένες με ειδικό μηχάνημα που λέγεται γεωδετικό σταθμός και είναι μηχάνημα ακριβίας, είτε να του δώσει τις συντεταγμένες γραμμένες σε ένα χαρτί με την υπογραφή και τη σφραγίδα του μηχανικού που τις έχει πάρει, είτε να κάνει τοπογραφικό, το οποίο όμως έχει μεγαλύτερο κόστος. Την ίδια ώρα πάντως, ακόμη και στις περιοχές που η διαδικασία τυπικά ολοκληρώθηκε και αναμένεται το Μάρτιο η ανάρτηση των χαρτών, μετά την ολοκλήρωση της προανάρτησης, χιλιάδες είναι τα αγνώστου ιδιοκτησίας ακίνητα που σε ένα μεγάλο ποσοστό τους εντοπίζονται στο Δήμο Φεστού. Είναι περίπου τα τεμάχια των αγνώστου, είναι 150.000 τεμάχια. Έχουμε γνωστά 650.000 τεμάχια και τα τεμάχια αγνώστου είναι 150.000. Στην προανάρτηση το μεγαλύτερο ποσοστό των δήλωτων ήταν στους δυτικούς δήμους, κυρίως στη Φεστό.